έξω στους δημοσιογράφους η κυρία Παπαρίκα με τον κύριο Μαΐλη, από ό,τι μπορώ να δω. Α, θα κάνει μάλλον δήλωση. Να την ακούσουμε. Όποια κυβέρνηση και αν προκύψει, πριν ή μετά τις εκλογές, κατά τη γνώμη μας για εκλογές θα πάμε, δεν πρόκειται να καταργήσει ούτε την Δανειακή Σύμβαση, ούτε το μνημόνιο. Και πολύ περισσότερο δεν θα καταργήσει τις συνέπειες τους. Κάποιος αέρας πνέει στην Ευρώπη, το είπα και στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, αλλά προς το παρόν είναι αρκετά κοπανιστός. Και ό,τι τροποποιήσεις γίνουν, δεν θα αφορούν τη βελτίωση της ζωής των λαών. Εμείς στην επόμενη Βουλή, σε αυτήν, στην επόμενη, θα φέρουμε νόμο, σχέδιο νόμου, που θα βάζει πολύ συγκεκριμένα αυτό που λέμε την κατάργηση, την ανατροπή της Δανειακής Σύμβασης και του Μνημονίου. Και ας τοποθετηθούν τα κόμματα. Στο κάτω-κάτω, μια απόφαση της Βουλής, πλειοψηφική αν υπάρχει, τότε θα είναι πολύ πιο σημαντική από κάποιες επιστολές που στέλνονται ή ζητούνται να σταλούν, που όπως και να το κάνουμε θα είναι αμφιλεγόμενες, δέχονται πολλές ερμηνείες, ενώ μια απόφαση, ένας νόμος της Ελληνικής Βουλής θα είναι πάρα πολύ συγκεκριμένος. Όπως ξέρετε, κάθε νόμος βάζει πολύ συγκεκριμένα τα ζητήματα. Αυτό που συγκεντρώνει την προσοχή μας είναι η δικαιολογημένη οργή και αγανάκτηση του λαού να μην αντικατασταθεί από μία απογοήτευση, από ελπίδες και αυταπάτες. Ξέρετε, η απογοήτευση σίγουρα οδηγεί το λαό σε συμβιβασμό και πάνω απ' όλα σε υποχώρηση και σε ήττα. Η οργή, όταν οδηγηθεί σε αγωνιστικά κανάλια, πάντα φέρνει κάτι καλύτερο. Τέλος, θεωρούμε ότι με τα σημερινά δεδομένα, τα οποία δεν μπορούν να αλλάξουν ριζικά στην πορεία, άμεσα. Και από τη στιγμή που ο λαός δεν μπορεί να έχει μια κυβέρνηση δική του, μια κυβέρνηση που θα καταργήσει το μνημόνιο, τη Δανειακή Σύμβαση και τις συνέπειες, μια κυβέρνηση που θα λύσει τα προβλήματά του, έχει μια ευκαιρία στα χέρια του με τα σημερινά δεδομένα. Και αυτή η ευκαιρία είναι να αναδείξει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας πολύ πιο ισχυρό, να συνεδεθούμε στους δρόμους του αγώνα για να μπορούμε να περιμένουμε ότι κάτι μπορούμε να αποτρέψουμε, κάτι να διεκδικήσουμε, κάτι να βελτιώσουμε. Αύριο στην συγκέντρωση που έχουμε θα πούμε πολλά περισσότερα. Κυρία Παπαρίκα, θα αρνηθείτε συμμετοχή σας στην κυβέρνηση μετά και τις επόμενες εκλογές, αν σας την προτείνει κάποιο από τα κόμματα που θα έχουν αρκετό αριθμό βουλευτών? Σε αυτή την ερώτηση έχουμε απαντήσει πάρα πολλές φορές. Και με την ευκαιρία θα σας πω το εξής πράγμα. Οι διερευνητικές εντολές, κατά τη γνώμη μας, έδειξαν ανευθυνότητα πέρα από το σοου μπροστά στον ελληνικό λαό. Ένα κόμμα έβαζε 5 σημεία, ένα άλλο έβαζε 9. Ένα άλλο έβαζε 2 κόκκινες γραμμές, το άλλο έβαζε 4 κόκκινες γραμμές. Προσέξτε, όταν θα γίνει μια κυβέρνηση, είτε είναι για ένα χρόνο είτε είναι για 4, έχει να ασχοληθεί με τα πάντα. Εδώ η κυβέρνηση του κυρίου Παπαδήμου είχε να ασχοληθεί και με έκτατα ζητήματα. Παραδείγματος της χάρη, τώρα πάνε στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, που δεν ήταν ο αρχικός σκοπός που έγινε. Δεν μπορεί λοιπόν να κρύβονται στο όνομα του να κάνουμε μια κυβέρνηση συνεργασίας. Πρέπει τα κόμματα, ιδιαίτερα που εν πάση περιπτώσει διεκδικούν την κυβέρνηση, να βάζουν 5, 6, 7 σημεία μίνιμουμ. Τι θα πει μίνιμουμ? Όταν κυβερνήσεις θα έχεις το μάξιμουμ των ζητημάτων. Να σας πω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ δεν λένε τίποτα. Άλλος βάζει μόνο το όνομα της ΦΥΡΟΜ. Μα η σύνοδος του ΝΑΤΟ θα ασχοληθεί με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις της συμμαχίας αυτής, της βρώμικης, της Ιμπεριαλιστικής Συμμαχίας. Μπορώ λοιπόν εγώ να βλέπω στη σύνοδο του ΝΑΤΟ μόνο το θέμα της ΦΥΡΟΜ? Άρα λοιπόν εδώ ο ελληνικός λαός κοροϊδεύεται, γιατί του λένε, βάζουν επιλεκτικούς στόχους που ο λαός τους ακούει με συμπάθεια, με ελπίδα. Εάν εμείς κάναμε πρόταση κυβερνητικής συμμετοχής και συνεργασίας, θα βάζαμε το σύνολο των θεμάτων. Και βεβαίως, όταν κάνεις πρώτες συνεργασίες, κάνεις αμοιβαίες υποχωρήσεις. Αλλά θέτεις όλα τα ζητήματα.
όλα αυτά που ξέρεις ότι τον πρώτο χρόνο, τον δεύτερο, τον τρίτο, τον τέταρτο θα τεθούν. Και η λήψη λοιπόν, η χρησιμοποίηση μάλλον των διερευνητικών εντολών ήταν ένα σοου κοροϊδίας του λαού. Και με την ευκαιρία, να θυμίσω, όταν εμείς είπαμε δεν θα πάρουμε τη διερευνητική εντολή αν είμαστε τρίτο κόμμα, το ξεκαθαρίσαμε. Βεβαίως θα ερχόμαστε να την πάρουμε και θα την καταθέταμε για ποιο σκοπό. Γιατί όταν παίρνεις μέρος σε διερευνητικές εντολές, κάνεις πρόταση για συνεργασία. Θα πηγαίναμε λοιπόν τη δική μας πρόταση για συνεργασία, θα διατυπώναμε μια πρόταση, θα λέγανε όλοι όχι και μετά θα λέγαμε φταίτε εσείς που δεν συμφωνήσαμε μαζί μας. Που δεν συμφωνήσατε μαζί μας. Δηλαδή, και ο ελληνικός λαός πρέπει να καταλάβει πού αρχίζει η κοροϊδία και ο εμπεγμός. Όλοι τους. Ναι, ο κύριος Παπούλιας μου είπε ότι υπάρχει αυτή η επιστολή. Κοιτάξτε, αν δεν ήταν προεκλογική περίοδος, θα τη διάβαζα την επιστολή. Και θα τηρούσα, εάν δεν ήταν προεκλογική περίοδος, και αυτό που θα μου έλεγε ότι σε παρακαλώ μην το δημοσιοποιήσεις, γιατί είναι επιστολή προς εμένα τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Εμείς όταν δίνουμε το λόγο μας, τον τηρούμε. Δεν κάνουμε παράπλευρες διαρροές. Γιατί δεν το διάβασα? Γιατί σε προεκλογική περίοδο πρέπει να ενημερώσουμε ως κόμμα τον ελληνικό λαό ότι η κατάσταση της οικονομίας είναι αυτή. Και θα προσθέταμε και τ' άλλο. Αυτά που σου λένε τα άλλα κόμματα, με συγχωρείτε, είναι μπαρούφες. Η έκθεση με βέβαιο ότι θα διαρρεύσει. Στα τραπέζια τώρα και στα πάνελ τα προεκλογικά θα πετάγονται τέτοια πράγματα. Εμείς δεν τη διαβάσαμε, άρα δεν διαρρέουμε. Επισημαίνω, αν δεν ήταν προεκλογική περίοδο θα τη διάβαζα, αλλά σε προεκλογική περίοδο που οι άλλοι διαρρέουν και οι άλλοι λένε, εμείς δεν θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία, αφού μπήκε σαν προϋπόθεση να μην τα χρησιμοποιήσουμε και με την ευκαιρία. Είμαι βέβαιη ότι αυτή την έκθεση την ξέρει η Τρόικα. Δεν καταλαβαίνω γιατί ο κύριος Παπαδήμος ή η κυβέρνηση έβαλε τέτοιους περιορισμούς στον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Γιατί αν του έλεγαν του πρόεδρου της Δημοκρατίας να την δώσεις. Και γιατί να τη δώσουν μέσω του πρόεδρου της Δημοκρατίας? Να μας τη δώσουν απευθείας την έκθεση. Δεν χρειαζόταν να μεσολαβήσει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Από τη στιγμή όμως που ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει δέσμευση, εμείς σεβόμαστε τη δέσμευσή του, αλλά δεν μπορούμε κι εμείς να διαβάσουμε ένα κείμενο και να βάλουμε τσιρότο.